Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα ξεκινήσω το πρώτο κομμάτι από συναρμολόγησης. Όπως βλέπετε έχω βγάλει ήδη το front panel, φαίνονται δύο νομιστήρες της Nokia που είχα κάνει unboxing, το DVD και ο δίσκος, ο SSD που έχω επάνω με αρκετή σκόνη. Έβγαλα και το πίσω κομμάτι του υπολογιστή, μέσα κλασικά ό,τι είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, σιγά σιγά όλα αυτά θα αποσυναρμολογηθούν, θα το δούμε κομμάτι κομμάτι πως θα γίνει. Για αρχή πρώτα σκέφτομαι να βγάλω λίγο τους δίσκους, να ανοίξει το μέρος και να δούμε τι θα κάνουμε. Αρχίζουμε όπως βλέπουμε έτσι το κουτί μας, έχω βγάλει τους σκληρούς δίσκους όλα, τα τρέει καθαρά και τους πάνω και τους κάτω. Έφυγε και η κάρτα γραφικών και μια συμβουλή που έχω να σας δώσω: όταν καθαρίζετε τον υπολογιστή σας, καλό θα είναι να βάζετε πάνω στην αντιστατική σακούλα της μητρικής, καλό θα είναι να την κρατάτε μάλλον την αντιστατική σακούλα της μητρικής ή της κάρτας γραφικών σας, ώστε να μπορείτε να βάζετε τους δίσκους σας και τις κάρτες σας όταν καθαρίζετε το PC σας, ώστε να μην δημιουργείται στατικός ηλεκτρισμός και κινδυνεύετε. Λοιπόν, έτσι είναι το κουτάκι τώρα μέσα. Επόμενο βήμα θα είναι να καθαριστεί και η υδρόψυξη, αφού καθαρίσω λίγο τα καλώδια. Όπως βλέπετε γίνεται ένας χαμός εδώ μέσα. Λοιπόν, κάπως έτσι καθάρισε το κουτί, όπως βλέπουμε. Λοιπόν, τα καλώδια τα έφυγαλα από πίσω. Όπως βλέπετε υπάρχει αρκετός χώρος εδώ μέσα για να φτιάξουμε διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι τι θα κάνω τελικά με αυτό εδώ το κλουβάκι, γιατί οι απόψεις γίνονται. Να βάλω την υδρόψυξη μπροστά. Θα δοκιμάσω για αρχή αν ταιριάζει αυτό εδώ το τάγκ μπροστά, γιατί το θέμα είναι το μήκος του σωλήνα να μπορεί να φτάσει από εδώ μέχρι εκεί. Επίσης, μια συμβουλή για όσους θέλουν να βάλουν υδρόψυξη αλλά το σκέφτονται: μπορείτε πολύ απλά να κατεβάσετε, συγγνώμη για το θόρυβο έξω αλλά πλένουμε κάτι παράθυρα. Λοιπόν, να κατεβάσετε ταμπλέτες της υδρόψυξης που θέλετε, να τις εκτυπώσετε σε κανονική κλίμακα και να δείτε, να ταιριάξετε αν θα ταιριάζει στο κουτί σας, αν είναι μονή ή διπλή. Πολύ καλή συμβουλή είναι αυτή, να την ακολουθήσετε. Αυτό εδώ το χαρτί το βρήκα στο ίντερνετ, είναι για την Corsair, την H110 και νομίζω ότι κάνει, απλά το θέμα είναι αυτό που με απασχολεί είναι ο σωλήνας. Ελπίζω να τα καταφέρω να τον φτιάξω, ιδάλλως θα μείνουμε με τη μονή. Καλά, δώσω όλες για την αρχή με τη μονή. Σας δείξω πώς να καθαρίσετε και την μπάστα από το επεξεργαστή σας.